Το καπνίσμα σκοτώνει, όμως αυτό δεν αποθαρρύνει τους καπνιστές. Το ίδιο και ο νόμος που ισχύει, αλλά ουδέποτε εφαρμόζεται αποτελεσματικά. Το κόψα και βρήκα την υγειά μου. Δυστυχώς εξαρτάται από και την επιβολή του νόμου. Άμα δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτό που λέμε μαστίγιο, θα συνεχίσουν τα ίδια, θα καπνίζουν όλες τις κλειστές χώρες. Διαστόματος του Πρωθυπουργού και με μια σαφή οδηγία υπενθύμηση του Υπουργείου Υγείας προς όλους τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ξεκινά εκ νέου η προσπάθεια εξάλειψης του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, ιδίως καφετέριες και εστιατόρια. Να ισχύσει, γιατί δεν μπορούμε εμείς οι μη καπνιστές να καπνίζουμε μέσα στις καφετέρειες που καπνίζει όλος ο κόσμος, μέσα στα προπατζίδικα που καπνίζει όλος ο κόσμος. Δηλαδή, εγώ τώρα που δεν καπνίζω το καθόλου, είμαι πιο πολύ καπνιστής από ένα καπνιστή. Εγώ θα πεθάνω καπνίζοντας. Οι άλλοι θα πεθάνουν υγιείς. Η κόκκινη κάρτα στο τσιγάρο προκαλεί πονοκέφαλο τόσο στους θεριακλίδες όσο και τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων που απειλούνται με τσουχτερά πρόστιμα σε περίπτωση που επιτρέπουν το κάπνισμα στους κλειστούς χώρους. Είναι θέμα συνείδησης. Πρέπει να γίνει πλέον αποδεκτό από όλους, ώστε να μην ενοχλούμε αυτούς που δεν καπνίζουν και να υποφέρουν μάλιστα. Εμείς οι μη καπνίζοντες θέλουμε να αναπνέουμε σε ένα υγιές περιβάλλον. Τώρα αυτό θα είναι βέβαια αρνητικό για τα μαγαζιά που έχουν εσωτερικό χώρο. Έτσι, το καλοκαίρι δεν θα μας επηρεάζει ιδιαίτερα, αλλά το χειμώνα επηρεάζει. Σταδιακή προσαρμογή ζητούν οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων που φαίνεται να δυσκολεύονται να πείσουν τους αμετανόητους θεριακλίδες ότι οφείλουν να σέβονται τη θέληση και την υγεία των μη καπνιστών. Εξ αρχής είχα πει ότι ναι στην εφαρμογή του νόμου, απλά με μία ιδιαιτερότητα, ότι θα μπορούμε να υπάρχει κάποιος χώρος να μας δίνεται αυτή η δυνατότητα μέσα στην επιχείρηση για να μπορούν κάποιοι άνθρωποι να πηγαίνουν να καπνίζουν. Δεν επιτρέπεται. Στο μόνο που επιτρέπεται είναι στα κέντρα διασκέδασης που θα πάρουν ειδική άδεια και εφόσον έχουν πάνω από 300 τετραγωνικά, να ορίσουν ένα χώρο καπνιζόντων που πρέπει να τοποθετηθεί και εξοπλισμός εξαερισμού. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης το τελευταίο εξάμηνο προέβησε 100 ελέγχους, ενώ πρόστιμα επιβλήθηκαν μόνο σε 8 καταστήματα. Κάπνιζα για χρόνια. Εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου, αλλά οι περισσότεροι νομίζω θα τους πειράζουνε. Ο δεκαμνητικός νόμος πάντα ήταν στα χαρτιά μόνο, δεν υπήρχε εφαρμογή, γιατί υπάρχει χρόνια τώρα. Οι επικεφαλείς των ελεγκτικών μηχανισμών προειδοποιούν για πιο αυστηρό πλαίσιο ελέγχων, ενώ υπενθυμίζουν ότι υποδιωγμών βρίσκεται και το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Καλώς, αυτός που δεν καπνίζει δεν πρέπει να αναπνέει το καπνό, βεβαίως, είναι γεγονός αυτό. Είναι βέβαια χώροι ξεκούρασης, διασκέδασης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ενοχλείται με τον καπνό του καπνίζοντος ο μη καπνίζων ή να καπνίζει δίπλα σε μωρά παιδιά. Το πρόστιμο για τους καπνιστές σε καταστήματα είναι 500 ευρώ, ενώ στην περίπτωση που κάποιος επιλέξει να καπνίσει μέσα σε αυτοκίνητο στο οποίο βρίσκεται παιδί κάτω των 12 ετών, εκτοξεύεται στα 1.500 ευρώ.